Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα ένα κατάστημα και ένα σπίτι στον εμπορικό δρόμο της Αρκαδίου στο Ρέθυμνο και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. 4.000 το περίπου τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που βλέπετε απέναντί σας σε ένα δίχωρο κατάστημα, ιδιοκτησίας κλάδου Μαρίας, και στο σπίτι το οποίο βλέπετε από πάνω εξαιτίας του μεσοπατώματος που υπήρχε, το οποίο ήταν ξύλινο. Μία τριμελής οικογένεια, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και η 50χρονη κόρη τους κινδύνεψαν να τυλιχτούν στις φλόγες όταν μισή ώρα μετά τις 4 το πρωί σημειώθηκε έκρηξη στο ισόγειο του καταστήματος ρούχων. Δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματισμούς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο που βλέπατε στα δύο καταστήματα και περιορίστηκε σε αυτό το χώρο. Δεν είχαμε επεκτάσεις. Μόλις ήρθαμε είδαμε δύο καταστήματα να καίγονται. Τελικά αποδείχθηκε το ίδιο κατάστημα χωρισμένο σε δύο. Επειδή ήταν πυρκαγιά μεγάλη, καλέσαμε ενισχύσεις. Η φωτιά όμως επεκτάθηκε και στο πάνω σπίτι, το οποίο το χώριζε ένα ξύλινο δάπεδο, και κάηκε και αυτό. Ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς βγάλαμε εγκαίρως τους ανθρώπους που μένανε πάνω και δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Και γύρω στις 8 η ώρα τη ζήσαμε τελείως την πυρκαγιά. Ο όρυβος ξεσήκωσε τη γειτονιά στο πόδι. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στο διπλανό δωμάτιο, επίσης κατάστημα ενδυμάτων, αλλά και στον πρώτο όροφο, αφού οι δύο όροφοι συνδέονταν μεταξύ τους με ξύλο. Η πυρκαγιά ξεκίνησε μέσα από το κατάστημα και επεκτάθηκε και στο διαμέρισμα πάνω. Μας ειδοποίησαν εδώ οι γείτονες, γιατί ότι έγινε μια έκρηξη και πυρκαγιά. Τώρα ακούσατε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι καταστράφηκε όλος καιρός το κατάστημα. Έχουμε να ψωνίσω και το είδα έτσι. Ήμουν πάνω 4 χρόνια. Αλλά τώρα είδα, δεν το είχα αντιληφθεί πως είναι αυτή η καταστροφή που πέρα του κλάδου. Μπορεί να είναι εμπρισμός, μπορεί να πήρε ένα πορεύμα, μπορεί δεν ξέρω τι. Ήταν έφλεκτο όπως σας προείπα, ρούχα, ξύλινες επενδύσεις, μεσοπατάρια, πατώματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι η πυρκαγιά μεταδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν καθοριστική, καθώς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την οικογένεια χωρίς κανένα μέλος της να πάθει το παραμικρό. Οι άνθρωποι που έμειναν στο σπίτι, κύριος Γιακουμάκης με τη σύζυγό του και την κόρη του, βγήκανε, είναι σόοι και ευλαβείς, δεν πάθανε το παραμικρό. Στάχτες και αποκαίδια είναι ότι απέμεινε από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε κατάστημα ρούχων στην οδό Αρκαδίου. Μέχρι και τις 8.30 η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρούσε να κατασβέσει τη μεγάλη φωτιά, η οποία κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της. Οι πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα κάνουν λόγο για υλικές ζημιές που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Στην πυρκαγιά έλαβαν μέρος 8 πυροσβεστικά οχήματα με 20 άντρες. Πραγματογνώμονες από νωρίς το πρωί βρίσκονται στο σημείο, συλλέγοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ δεν αποκλείεται καθόλου το ενδεχόμενο εμπρισμού. Από την ισχυρή έκρηξη έσπασαν τζαμαρίες και διπλανών καταστημάτων, ενώ οι ανακριτικές αρχές ερευνούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που πιθανόν να διαθέτουν διπλανά καταστήματα.